Από το Θανάση να ξεκινήσουμε. Από το Θανάση και να δούμε και το βίντεο, παιδιά. Παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Έλα, Θανάση. Η πολύ τη λένε Σκάλπια της Βόρειας Συρίας. Είναι περιοχή της επαρχίας Χάμα, συνοριακά με τη Λατάκια, πολύ κοντά στο Ιντλίμπ, σε αυτό το περιβόητο τζιχαντιστικό φύλακα. Εκεί θα γίνονταν και έγιναν με αυτόν τον επεισοδιακό και αιματηρό τρόπο τα εγγένεια του Ναού της Αγίας Σοφίας. Τον έκτισαν οι Ορθόδοξες πολιτοφυλακές, έτσι αυτό ονομάζονται, χριστιανική πολιτοφυλακή. Είναι η δύναμη που πολέμησε με το Ισλαμικό κράτος στην περιοχή. Και προφανώς κάποιοι ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα από αυτούς τους συμβολισμούς που ήθελε να στείλει ο ηγέτης της, ο Νάμπελ Αμπντάλα, όταν αποφάσιζε ο ίδιος να ανοίξει αυτός ο ναός επισήμως την ημέρα, τις ημέρες που ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν, μετέτρεπε την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί. Θανάση, να ακούσουμε λίγο το βίντεο, γιατί είναι σοκαριστικές οι εικόνες με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητο. Για να το ακούσουμε, παιδιά, λίγο το φυσικό ήχο. Ήταν μερικές εκατοντάδες οι άνθρωποι που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι, ναι. Πολύ οργανωμένα, με ακροβολιστές, με ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Η έκρηξη έγινε όταν είχε προχωρήσει πια η εκδήλωση. Ναι. Λίγο μετά τις 12 και 4, ευτυχώς όλοι λένε οι ειδικοί που έπεσε σε χώμα αυτό το μη επανδρωμένο, λίγα λεπτά πριν είδαμε ή κάποιοι άκουσαν ένα μη επανδρωμένο που φαίνεται πως έπαιζε το ρόλο του καταδίκτη, δηλαδή στοχοθέτησε το σημείο που θα έπρεπε να πέσει το επόμενο ντρόν, το επόμενο μη επανδρωμένο, όλα αυτά αυτοσχέδια τα περισσότερα για μεταεκρηκτικά. Αν είχε χτυπήσει και είχε γίνει έκρηξη σε τσιμέντο και πάνω στους ανθρώπους, όλοι εκτιμούν ότι τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Κάποιοι, έχω ακούσει ήδη και αυτή την διατύπωση μεταξύ τοπικών αρχόντων πολεμαρχών και κάποιων διπλωματών, θεωρούν ότι ήταν ένα είδος χαιρετισμών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ένας συμβολικός χαιρετισμός από την πλευρά του Ερντογάν, είπαν κάποιοι, θεωρώντας ότι δύσκολο, είναι πολύ απίθανο, να χτυπηθεί μια τέτοια επίσημη εκδήλωση με παρουσία πολλών ξένων. Βρισκόμασταν εκεί Έλληνες, Αρμένοι, Ρώσοι. Ήταν άνθρωποι ομογενείς μας, οι οποίοι συμμετέχουν σε μια διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση, το Χριστιανικό Κόσμο, που συνεργάστηκε με το Πατριαρχείο της Αντιόχειας και με την Χριστιανική Πολιτοφυλακή του Αμπντάλα, για να δημιουργηθεί αυτός ο ναός. Επομένως, θεωρούν ότι θα ήταν πολύ απίθανο οι άνθρωποι που συνεργάζονται ή που ευθέως εκπροσωπούν το Ιντλίπ και τους τζιχαντιστές να επιχειρήσουν ένα τέτοιο χτύπημα αν δεν υπήρχε κάποιο είδους έγκριση από εκείνη τη χώρα και εκείνες τις αρχές που φαίνεται ότι προστατεύουν το Ιντλίπ. Είναι μια ανοιχτή πληγή, ένα πρόβλημα που συνεχώς προσπαθούν να επιλύσουν Ρωσία και Ιράν, να πείσουν δηλαδή τον Ερντογάν και την Τουρκία να σταματήσει να υποστηρίζει και να επιδιώκει να αποσπάσει ή να κρατά υπό τον έλεγχο του το Ιντλίπ της Συρίας.